Θα δούμε τα γεγονότα και τις προφητείες του Όσιου Ανδρέα, του Διαχριστών Σαλού για το τέλος της Κωνσταντινούπολης, της τότε Βασιλεύουσας, ονομαζόμενης Βασιλεύουσας. Ε, αυτά τα κείμενα έχουν κρατεί από τον επιφάνιο, τον υποτακτικό του, τον μαθητή του Όσιου Ανδρέα, του Διαχριστών Σαλού και ο οποίος τα κατέγραψε. Ε, τα κεφάλαια τα οποία λένε για το τέλος της Βασιλεύουσας αναφέρουν τις αρχές των Οδύνων μέχρι και το τέλος του κόσμου όμως γίνεται ένα περίεργο πίσω μπρο εδώ διότι περνάει στη, συντέλεια του κόσμου από το σημείο το οποίο λέει ότι θα καταστραφεί, η θα καταστραφεί πόλη δηλαδή θα καταστραφεί η Κωνσταντινούπολη και μετά την καταστροφή της πόλεως θα ακολουθήσουν τα γεγονότα της συντέλειας και περνάει στο επόμενο κεφάλαιο που είναι η επανασύσταση του Ισραηλιτικού κράτους εμείς ξέρουμε ότι το Ισραηλιτικό κράτος έχει φτιαχτεί Οπότε πρέπει να βάλουμε τα γεγονότα σε κάποια σειρά. Διότι αφού η πόλη δεν έχει πέσει και δεν έχει καταστραφεί, πώ είναι το να γίνει η επανασύσταση του Ισραηλινικού κράτου μετά. Οπότε τα κεφάλαια αναφέρονται ως εξή: Πρώτον, αρχαίο Δίνων. Μετά περνάει στον Εψεβή Βασιλιά, ο οποίο θα βασιλεύσει 32 χρόνια. Γι' αυτόν εδώ όμω έχουν μιλήσει και άλλοι, όπω ο Άγιο ο Άγιος Μεθόδιος Επίσκοπος Πατάρων καθώς και άλλες προφητείες από το Βυζάντιο αλλά ακόμα και από γέροντε γέροντες της σημερινής εποχής. Μετά όμως περνάει στο χιλίαρχο Αράν τον οποίο παρομοιάζει, παρομοιάζει και με τον Αντίχριστο διότι τον ονομάζει Υιό της Απολίας ο οποίος θα βασιλέψει 3,5 χρόνια. Μετά όμως από τον χιλίαρχο Αράν αναφέρει τον Ιδωλολάτρη βασιλιά. Μετά από τον βασιλιά αυτό αναφέρει το τέλος της βασιλείας των Ρωμαίων το τέλος της Βασιλείας των Ρωμαίων έχει, έχει, γίνει, εκτός αν τώρα τα, τα, κράτη της Ευρώπης. Ακριβώς μετά πάει στη Συμβασιλεία, στη Βδελυρή Βασίλισσα, και εκεί αναφέρει ότι θα καταστραφεί η πόλη της Κωνσταντινούπολης. Και μετά περνάει στη συντέλεια του κόσμου ως την επανασύσταση του Ισραηλιτικού κράτους, τον καταποντισμό της Αγίας Σοφίας, τα βδελιρά έθνη και μετά περνάει στον Αντίχριστο. Και μετά τον Αντίχριστο βέβαια είναι η Δευτέρα Παρουσία. Ας αρχίσουμε όμως να διαβάζουμε από τις αρχές των Οδύνων. Τον ρωτάει ο επιφάνειος λοιπόν πώς θα γίνει το τέλος του κόσμου, τι είναι οι αρχές των Οδύνων και πότε θα γίνουν, από πού θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι πλησιάζει συντέλεια και ποια θα είναι τα σημεία που θα την φανερώνουν. Ποιο τέλος θα έχει η πόλης, η Νέα Ιερουσαλήμ όπως λεγόταν. Τι θα γίνουν οι σεβάσμοι οι ναοί, τι θα γίνουν οι θείοι Σταυροί, οι Άγιε Εικόνε και τα Ιερά Βιβλία, πού θα, διε... θα διασφαλιστούν τα Ιερά λείψανα των Αγίων, εξήγησέ μου, λέει, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι για σένα και του Αγίου που είναι όμοιοι με σένα, είπε ο Θεό, η μην δέδοτε γνώνε τα μυστήρια τη Βασιλεία των Ουρανών, πόσο μάλλον τα μυστήρια του κόσμου. Και αναφέρει λοιπόν, ο Σο Ανδρέα. Η πόλη αυτή, αποκρίθηκε ο Μακάριο, που κατήχε τα πρωτεία ανάμεσα σε άλλε πόλει, και έθνη θα μείνει απόρθητη και ελεύθερη. Τη φυλάει Θεοτόκο εν τη σκέπη των πτερήγων τη και με τι πρεσβείε τη θα παραμείνει άτρωτη. Πολλά έθνη θα πολιορκήσουν τα τείχη τη, αλλά η δύναμή του θα συντριβεί και θα αναχωρήσουν τροπιασμένα. Από αυτήν θα απλουτίσουν πολύ και θα απολαύσουν τα αγαθά τη. Ωστόσο, λέει κάποια προφητεία ότι θα την αλώσουν οι Αγαρινοί, δηλαδή οι Τούρκοι, και θα σφάξουν με το μαχαίρι του πλήθο λαού, εγώ όμω πιστεύω ότι θα ισορμήσει και το ξανθό γένος, το οποίο η ονομασία αρχίζει από το 17ο γράμμα της αλφαβήτου, το ρο δηλαδή, εννοεί του Ρώσους βέβαια. Θα μπει λοιπόν και θα κατακόψει και θα στρώσει του αμαρτωλούς στο έδαφος. Αλλή μονό του όμως από τα δύο ομογενή έθνη, τα όπλα τους θα είναι γρήγορα, σαν τον άνεμο και καταστροφικά σαν κοφτερό δρεπάνι που κόβει το θέρο στα γεννήματα» τα όπλα αυτά δεν θα αναχαιτίζονται, αλλά όμως μετά θα διαλύονται. Εδώ αναφέρει δηλαδή ε, έναν πόλεμο των, των Ρώσων κατά των Αγαρινών, ότι δηλαδή λέει ότι κάποιοι θα, θα αλώσουν την πόλη, δηλαδή οι Αγαρινοί, και αυτός πιστεύει, ο Σανδρέας δηλαδή, ότι θα μπουν και οι Ρώσοι και θα διαλύσουν την πόλη και θα στρώσουν τους αμαρτουλούς στο έδαφος, δηλαδή εννοώντα τους Αγαρινούς και να φέρει έναν τρόπο πολέμου, ο οποίο ε, μπορεί να έχει συμβεί μόνο στι ημέρε μα και να φέρει τα όπλα, το κοφτερό δρεπάνι, ότι θα διαλύονται τα όπλα και μετά ακριβώς περνάει στο κεφάλαιο του Ευσεβή Βασιλιά μετά δηλαδή την καταστροφή αυτή της πόλης από τους Ρώσους περνάει στον Ευσεβή Βασιλιά και λέει «Τώρα παιδί μου, πώς να σου διηγηθώ χωρίς δάκρυα για την αρχή των οδύνων και τη συντέλεια» Κατά τι έσχατε μέρε, έσχατε μέρε αναφέρει προσοχή, θα αναδείξει ο Θεό βασιλιά κάποιο φτωχό. Ο βασιλιά αυτό θα πολιτευτεί με δικαιοσύνη. Θα σταματήσει όλου του πολέμου και θα πλουτίσει του φτωχού. Θα βασιλεύσει η ευτυχία όπω στην εποχή του Νόε. Οι άνθρωποι θα πλουτίσουν πολύ. Θα ζουν γαλήνια και ειρηνικά. Θα τρώνε, θα πίνουν, θα έρχονται σε γάμο. Θα κινούνται με πολλή άνεση και θα απολαμβάνουν αμέριμνη τα αγαθά τη γη επειδή δεν θα γίνονται πόλεμοι, θα μετατρέψουν τα σπαθιά του σε δρεπάνια, τα βέλη σε πασάλου και τα δόρατα σε γεωργικά εργαλεία για να καλλιεργούν τη γη. Αργότερα ο βασιλιά θα στραφεί ανατολικά και θα ταπεινώσει του Αγαρινού, δηλαδή του Τούρκου, γιατί ο Θεό είναι οργισμένο μαζί του για την βλάστημη θρησκεία του και για την σοδομητική αμαρτία που κάνουν. Πολλοί βέβαια από αυτού θα βαπτιστούν, θα ευαρεστήσουν στο βασιλιά και θα τιμηθούν. Οι υπόλοιποι όμω θα εξαντωθούν, θα καούν ή θα θανατωθούν σκληρά. Αυτό βέβαια ταιριάζει και με την προφητεία του κοσμάτου Ετολού ότι θα βαπτιστούν κάποιοι Τούρκοι και οι υπόλοιποι θα κυνηγηθούν, οι υπόλοιποι θα σκοτωθούν. Και όλα εδώ αναφέρονται από αυτόν τον βασιλιά. Ότι θα γίνουν στο σημείο που θα υπάρχει αυτό και η βασιλεία του βασιλιά αυτού στην πόλη. Εκείνη την εποχή το ηλικρικό θα επανέλθει στο βασίλειο των Ρωμαίων. Εδώ μπορεί να εννοεί το ρωμαϊκό, το βασίλειο των Ρωμαίων ως το, την Ευρώπη. Ενώ η Αίγυπτος θα συνδικολογήσει. Ο βασιλιάς αυτός θα πλώσει το δεξί του χέρι, στα γύρω έθνη, θα ημερώσει τα ξανθά γέννη και θα κατατροπώσει τους εχθρούς του. Η βασιλεία του θα διαρκέσει 32 χρόνια. Για 12 χρόνια δεν θα εισπράττει φόρου και δασμού. Θα ξαναχτίσει γκρεμισμένα θυσιαστήρια και θα νοικοδομήσει ιερού ναού στι ημέρε του δεν θα γίνονται δίκε, αλλά ούτε θα υπάρχει άδικο και αδικημένο. Το βασιλιά αυτόν θα τον φοβηθεί όλη η γη. Θα αναγκάσει του ανθρώπου με τον φόβο να σοφρονιστούν και θα εξοντώσει του άρχοντε που παρανομούν. Εκείνον τον καιρό ο Θεό θα φανερώσει στον βασιλιά όλο το χρυσάφι, όπου και αν βρίσκεται κρυμμένο, και αυτό θα το σκορπίσει με το φτιάρι σε όλη τη χώρα του. Από τον πολύ πλούτο οι άρχοντες θα ζουν σαν βασιλιάδε και οι φτωχοί σαν άρχοντες ο Βασιλιά αυτό θα κάνει μεγάλα κατορθώματα. Θα ξεκινήσει με πολύ ζήλο και θα διώξει του Ιουδαίου. Κανεί Ισραηλίτη δεν θα απομείνει μέσα σε αυτή την πόλη. Δεν θα ακούγονται χλέντια με λίρε, κυθάρε και άσεμνα τραγούδια. Δεν θα γίνεται τίποτα εσχρό, γιατί θα μισήσει και θα εξολοθρεύσει, εκπόλεο κυρίου πάντα, του εργαζομένου στην ανομία. Ψαλμό 8. Θα επικρατήσει τότε μεγάλη χαρά και αγαλίαση. Η γη και η θάλασσα θα δίνουν πλούσια τα αγαθά του. Η ζωή θα κυλά γαλήνια και ειρηνικά, και οι άνθρωποι θα εμφραίνονται όπω τον καιρό του Νόε. Μέχρι ότου ήρθε ο κατακλυσμό. Αυτό ο βασιλιά λοιπόν εδώ μα αναφέρει ότι είναι 30, 32 τα χρόνια τα οποία θα βασιλεύσει και ο οποίο θα, θα είναι στην Κωνσταντινούπολη και θα διώξει τους Τούρκου πιο μέσα. Αυτή η προφητεία βέβαια δεν έχει επαληθευτεί. Τα 32 χρόνια αυτά δεν έχουν συμβεί ακόμα διότι δεν έχουν εκδιωχθεί οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι εκεί. Εκτό αν υποθέσουμε ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτή η προφητεία. Όντω, η προφητεία λέει αυτά τα πράγματα. Ο καθένα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του ή να υποθέσει ότι δεν θα συμβούν αυτά τα οποία λέει ο ο Ανδρέα. Είναι στο χέρι του καθενό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Μετά από αυτό αναφέρει τον χιλίαρχο Αράν και λέει: Μετά τη βασιλεία αυτή θα αρχίσουν οι συμφορέ δηλαδή μετά τα 32 χρόνια αυτά της Κωνσταντίνου που θα είναι χρόνια ευημερία για τους Έλληνες, θα έρθει λέει σε αυτή την πόλη ο ιό της Απολίας, ο Χιλιάρχος Αράν, και θα βασιλεύσει τρία χρόνια και έξι μήνες. Θα αναγκάσει μάλιστα τους ανθρώπους να κάνουν τέτοια παρανομία που όμοιά τη ούτε έγινε ποτέ αφού του δημιουργήθηκε ο κόσμος, ούτε θα ξαναγίνει. Θα διατάξει δηλαδή και θα νομοθετήσει, ώστε να συνέρχονται θέλοντας και μη, πατέρας με κόρη, γιος με, μητέρα, αδελφός με αδελφή. Και όποιος θα αντιστέκεται ή θα αντιμιλά, θα θανατώνεται. Εκείνος όμως που θα πεθάνει με αυτόν τον τρόπο θα καταταγεί την ημέρα της Κρίσεως μαζί με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο βασιλιάς αυτός θα διατάξει να συζευθούν οι μοναχοί με μοναχές, καθώς επίσης και οι ιερείς. Έτσι η παρανομία της μίξεως θα γίνει χειρότερη από του φόνου. Ο ίδιος θα πορνεύσει με την μητέρα του και την κόρη του. Αφού λοιπόν θα γίνει νόμος η ακολασία, όλοι οι άσωτοι θα κάνουν όργια με τις αδελφές τους. Η δισοδία της αιμομιξίας θα ανέβει στον ουρανό και ο Κύριος θα οργιστεί, υπερβολικά με ολόκληρη την οικουμένη. Θα δώσει τότε διαταγή και θα αρχίσουν να πέφτουν οι αστραπές και οι βροντές, με ασυγκράτητο θυμό σε όλη τη γη. Πολλές πόλεις θα καούν. Οι άνθρωποι θα παραλύσουν από τον φοβερό κρότο των βροντών και θα πεθάνουν με κακό θάνατο, ενώ άλλοι θα καούν από τις αστραπές αλίμονο τότε στη γη, γιατί πλησιάζει η φοβερή απελή και η ορκή του Παντοκράτορο. Θα γίνει λοιμό και οι άνθρωποι θα πεθάνουν σοριδών από την πείνα. Θα ακολουθήσει δυνατό σεισμό και θα πέσει κάθε οικοδόμημα. Πολλοί εργάτε τη ανομία θα βρουν κακό τέλο, χωμένοι μέσα στα ερήπια. Ο ήλιο θα γίνει μαύρο και σκοτεινό, ενώ η σελήνη σαν αίμα, εξαιτία των ανθρώπων που εξομοιώθηκαν με του χείρου. Τα στέρια θα πέσουν στη γη, Κάθε βουνό και νησί θα μετακινηθεί από την βία του σεισμού και τη απειλή. Οι ιερεί του Θεού μαζί με, ενάρε... με όσου ενάρετου και εγκρατεί θα έχουν απομείνει, θα καταφύγουν στα βουνά και στα σπήλαια. Τότε λοιπόν θα παταχθεί ο άνωμο βασιλιά και θα εξορκιστεί στο σκότο, στο εξώτερο. Όσοι θα κατοικούν στην πρεσβυτέρα Ρώμη, στην Αρσενόη, στη Στρόβιλο, στην Αρμενόπετρα ή στην Καριόπολη θα είναι μακάριοι. Σε αυτέ τι πόλει οι άνθρωποι θα ζήσουν ειρηνικά. Στι άλλε όμω θα γίνουν πόλεμοι και ταραχές. Καθώς είναι γραμμένο, μιλήσετε ακούιν πολέμους και ακούας πολέμων. Μάρκος Ιώτα 7 και τα ακόλουθα. Μετά, έπειτα στην πόλη αυτή θα ανέβει άλλος βασιλιάς, ο ειδωλολάτρης βασιλιάς. Θα είναι βλοσιρός και μαύρος, αρνητής του Θεού και των Αγίων. Θα μελετήσει βιβλία των Ελλήνων. Θα ασπαστεί την θρησκεία τους εδώ εννοεί την θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, δηλαδή την αρχαία θρησκεία. Και θα πολεμήσει του Αγίου και την Εκκλησία του Χριστού. Αφού περάσουν οι πρώτε ημέρε τη βασιλεία του, θα κάψει όλα τα ιερά σχέδια και θα ονομάσει φούρκα τον τίμιο Σταυρό. Θα διαλύσει επίση το ιερατείο και θα σφάξει το μισό πληθυσμό στου δημόσιου δρόμου. Εκείνε τι ημέρε θα στραφούν οι γονεί εναντίον των παιδιών, τα παιδιά εναντίον των γονέων και θα θανατωθούν μεταξύ του. Ο αδελφό θα παραδώσει σε θάνατο τον αδερφό και ο φίλο τον φίλο. Πολλοί που θα ομολογήσουν ότι ο Ισού Χριστό είναι Θεό και βασιλεύ των απάντων θα λάβουν το στεφάνι του μαρτυρίου. Ο βασιλιά αυτό θα μεταφέρει του κατοίκου από τα νησιά στην περιοχή τη Τράκη, τη Μακεδονία και του Τριμώνου, οπότε τα νησιά θα ερημώσουν. Στον ουρανό θα γίνουν κτύπη φοβεροί, στη γη μεγάλη σεισμή και κατεδαφίσει πόλεων. Τα έθνη και τα βασιλεία θα ξεσηκωθούν το ένα ενάντια του άλλου. Θα γίνει μέγα χαλασμό επάνω στη γη και οι άνθρωποι θα πέσουν σε θλίψη και στεναχώρια. Την ίδια εποχή θα φανεί φωτιά στον ουρανό, σαν από πυρωμένα κάρβουνα, που θα επισκιάσει επελλητικά με την ταχύτητα τη αστραπή ολόκληρη τη γη. Τέτοια σύγχυση θα επικρατήσει στον αέρα, ώστε το ένα πτηνό θα πέφτει πάνω στο άλλο, η γη θα γεμίσει με φίδια που θα δαγκώνουν τους αμετανόητους αμαρτολούς, και όλα αυτά θα είναι η Αρχή των Οδύνων. Ανέφερε δηλαδή ο ανδρέα όλα αυτά τα γεγονότα ω Αρχή των Οδύνων. Αυτοί βέβαια όλοι οι βασιλιάδες δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ. Τα γεγονότα αυτά δεν έχουν γίνει ακόμα. Και μέλετε να γίνουν. Θα γίνουν δηλαδή αργότερα. Ε, τώρα όσοι δεν θέλουν να πιστέψουν σε αυτά που λέει ο Σαν Ανδρέας, ας τα ας πούμε ότι είναι ψεύτικα. Πάντως είναι καταγεγραμμένα. Είναι στην πατρολογία, είναι αρχαία κείμενα από το Βυζάντιο όπως και είναι ολόκληρο το βιβλίο που, έχει καταγράψει, που έχουμε σήμερα που το έχει καταγράψει ο Άγιος Επιφάνιος έτσι. Ήτανε μαθητής του όσοι, ο, ο Ανδρέα του διαχρηστούν σαλού Μετά λοιπόν από αυτόν τον ιδωλολάτρη βασιλιά αναφέρει το τέλος της βασιλείας των Ρωμαίων και λέει Όταν πεθάνει ο ασεβής βασιλιάς θα έρθει κάποιο από την Αιθιοπία από το πρώτο κέρας και θα βασιλεύσει καθώς λένε 12 χρόνια Η βασιλεία του θα είναι ειρηνική θα οικοδομήσει του ιερού ναού που κατεδάφισαν οι προκάτοχοί του και θα επαναφέρει τους ανθρώπους στα νησιά τους και την καλοσύνη του θα την αγαπήσει ο Θεός και όλος ο λαός. Όσο θα βασιλεύσει θα επικρατεί χαρά και αγαλίαση σε όλο τον κόσμο. Μετά από αυτόν θα βασιλεύσει κάποιο από την Αραβία για ένα χρόνο. Στι ημέρε του, με ένα νεύμα του Παντοκράτορο, θα ενωθούν τα άγια τμήματα του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού και θα δοθεί ακέραιο στον Βασιλιά. Εκείνο θα τον πάρει και θα πορευτεί στην Ιερουσαλήμ όταν φτάσει στον τόπο του κρανίου, θα αποθέσει με τα ίδια του τα χέρια το βασιλικό του στέμα στην κορυφή του σταυρού. Θα τον υψώσει και θα πει: Κύριε Σου Χριστέ, συμπληρώθηκαν τα χρόνια που είχε προκαθορίσει για την βασιλεία των Ρωμαίων. Δέξου το αίδημο και θαυμαστό δώρο σου, και μαζί με αυτό και το πνεύμα μου. Αμέσω λοιπόν θα κατεβεί από τον ουρανό Άγγελο Κυρίου και θα πάρει τον τίμιο σταυρό, με το διάδημα καθώ και την ψυχή του βασιλιά. Έτσι θα λήξει η βασιλεία των Ρωμαίων, γιατί το στήριγμά τη υπήρξε ανέκαθεν για του χριστιανού ο τίμιο σταυρό. Μακάρι τότε όσοι θα φύγουν από την πόλη εκείνη και θα καταφύγουν στι ερημιέ και τα σπήλαια. Έπειτα, άλλο γεγονό. Κατόπιν θα εμφανιστούν στην πόλη μα, εννοείται η Κωνσταντινούπολη πάντα. Τρει νέοι, μωροί, ανεδεί και διεφθαρμένοι. Αυτοί θα βασιλεύσουν με ομόνια και οι τρει μαζί για 150 ημέρε. Από διαβολική όμω ενέργεια θα αρχίσουν μεταξύ του φοβερό πόλεμο. Θα ξεκινήσει ο πρώτο, θα μπει στη Θεσσαλονίκη και θα πει: Πόλη των Θεσσαλονικαίων, εσύ θα νικήσει του εχθρού σου, γιατί είσαι κάφημα των Αγίων και σε Αγία είσαι ο κύριο. Θα επιστρατεύσει του πολίτε από 7 ετών και άνω, θα επιστρατεύσει ακόμη του Ιερού και του Μοναχού, θα κατασκευάσει πολεμικά άρματα, θα ετοιμάσει μεγάλο στόλο και θα πορευτεί στη Ρώμη. Μπροστά στι πόλει τη θα σταθεί και θα φωνάξει: Χαίρε Ρώμη, τρίρωμη και τιμημένη. Φορεί σπαθί κοφτερό και βέλη ακονισμένα. Κράτησε σταθερά την πίστη σου και μην την αλλάξει μέχρι τη συντέλεια και η κατοική σου θα είναι μακάρι. Έπειτα θα επιστρατεύσει τα ξανθά και θα περιμένει του άλλου δύο βασιλεί. Ο δεύτερο νέο θα επιστρατεύσει την Μεσοποταμία και, την... και τα νησιά των Κυκλάδων. Κατάλληλη γραφή τη Κυλάδε των νησιών. Θα επιστρατεύσει ακόμη και του ιερού και του μοναχού, αναμένω από φοβερό μίσο εναντίον των άλλων δύο, θα ξεκινήσει τότε και θα έρθει στον Ομφαλό τη Γη. Λένε μερικοί ότι ο Ομφαλό τη Οικουμένη είναι η Αλεξάνδρεια. Εκεί λοιπόν θα περιμένει του άλλου δύο, με του οποίου θα πολεμήσει. Ο τρίτο νέο θα ξεκινήσει και αυτό από την πόλη και θα στρατολογήσει την Καρία, Φρυγία, Ασία, Αρμενία, Γαλατεία και Αραβία. Όταν φτάσει στο Σύλλεο, θα πει: Αν και ονομάστηκε Σύλλεο, δεν θα λέει λατηθεί, ούτε θα κυριευθεί από κανέναν εχθρό σου ύστερα θα συμμαχίσει με έναν λαό ανεξάρτητο, που δεν θα έχει δηλαδή υποταγή ούτε σε αυτόν ούτε στου άλλου δύο βασιλεί. Τέλος θα συγκεντρωθούν και θα παραταχτούν και οι τρει αντιμέτωποι, ο ένα απέναντι στον άλλον. Θα επακολουθήσει σύγκρουση μεγάλη και φοβερή και θα κομματιαστούν όπω τα πρόβατα στο κρεοπολείο. Οι τρει βασιλεί θα σκοτωθούν, καθώ και όλο το στράτευμα. Το αίμα των Ρωμαίων θα κυλήσει σαν νερό, ύστερα από ραγδαία βροχή, κανεί δεν θα σωθεί. Το νερό τη θαλάσση θα ανακατευθεί με το αίμα, σε μήκο 12 σταδίων. Οι γυναίκε θα μείνουν όλε χείρε. Επτά γυναίκε θα ζητούν έναν άνδρα και δεν θα τον βρίσκουν. Με χρυσό του ακούσουν και έρθουν άλλοι από τα ξένα. Όσοι, όσο για του ανήλικου που θα απομείνουν όταν ανδρωθούν, θα γίνουν από την πολλή ασωτεία ανέστητοι σαν τα γουρούνια. Μακάρι τότε και τρισμακάρι όσοι θα αγωνίζονται για τον κύριο στα όρη και στα σπήλια, γιατί δεν θα βλέπουν το κακό που θα γίνεται στον κόσμο. Αυτοί θα περιμένουν την αναμέτρηση με τον Αντίχριστο. Αυτοί είναι τα άκακα πρόβατα που θα θυσιαστούν για τον Χριστό, από τον πονηρό δαίμονα, τον Αντίχριστο. Η Βδεληρή Βασίλισσα. Εκείνη την εποχή, επειδή δεν θα υπάρξει άξιο άνδρα, αλλά θα είναι όλοι αποχαυνομένοι, θα έρθει από τον πόντο μια πονηρή και αισχρή γυναίκα και θα βασιλεύσει στην Βασίλισσα των Πόλεων. Αυτή θα είναι μάγισσα, και άσωτη με ένα λόγο θυγατέρα του διαβόλου. Στις ημέρες της ο ένας θα επιβουλεύεται τον άλλον και θα γίνονται σφαγές στους δρόμους και στα σπίτια της πόλεως, δηλαδή της Κωνσταντινούπολης. Ο ισχυρότερος θα σκοτώνει τον άλλον, ο γιος τον πατέρα, ο πατέρας τον γιο, η μητέρα την κόρη και η κόρη την μητέρα, ο αδελφός τον αδελφό και ο φίλος τον φίλο. Μεταξύ των ανθρώπων θα επικρατεί πολύ κακία και μίσος, μέσα στι εκκλησίες θα γίνονται ασέλγειες, μοιχείε, ασωτίε, αιμομηξίε, χωρί και σατανικά τραγούδια, χλεβασμοί και παιχνίδια, που ούτε είδε ούτε άκουσε άνθρωπο. Εκείνη η ακάθαρτη Βασίλισσα θα ονειμάσει τον εαυτό τη Θεά και θα πολεμήσει τον Θεό. Θα μολύνει μάλιστα με καθαρσίε τα άγια θυσιαστήρια. Θα πλύνει το σώμα τη και με το απόπλημα αυτό τη εσχήνη θα μολύνει όλο τον λαό. Θα αποστρέψει το πρόσωπό τη από τον Θεό. Θα αρπάξει τα τίμια σχέδια από του λαού, του τίμιου σταυρού και τι ευάσμιε εικόνε τα Ευαγγέλια, του Αποστόλου και κάθε ιερό βιβλίο, και αφού τα συγκεντρώσει σε μεγάλο σωρό, θα βάλει φωτιά και θα τα κάψει. Όσο για τι εκκλησίε, θα τι γκρεμίσει μέχρι το έδαφο. Θα ψάξει ακόμη να βρει λήψη αναγείων για να τα κάψει, αλλά δεν θα βρει, γιατί ο Θεό με όρα τη δύναμη θα τα μεταφέρει αλλού. Τότε η αφλία θα συντρίψει την Αγία Τράπεζα τη Μεγάλη Εκκλησία του Θεού Σοφία και θα καταστρέψει μέσα σε αυτή το κάθε τι. Ύστερα θα στραφεί προ την Ανατολή και θα πει με ευθάδεια στον ύψιστο. Ε, εσύ, που σε ονομάζουν Θεό, μήπω δίστασα να εξαλείψω το πρόσωπό σου από τη γη. Κοίταξε πόσα σου έκανα, και εσύ δεν μπόρεσε να μου πειράξει ούτε μία τρίχα. Περίμενε λίγο και θα σκίσω τον ουρανό, και θα έρθω να αναμετρηθώ μαζί σου, και τότε θα δω ποιο Θεό είναι δυνατότερο και ισχυρότερο. Αυτά θα πει η γάγκρενα, και θα πράξει ακόμα χειρότερα, φτύνοντα προ τον ουρανό και πετώντα πέτρε. Τα όμω έργα στις, δεν θα τα αναφέρω τότε ο Παντοκράτορ κύριο θα στρέψει με θυμό το τόξο του προ την μεγάλη αυτή πόλη και θα πλώσει το χέρι του με τρομερή δύναμη επάνω τη. Θα την αδράξει γερά. Θα κόψει με το δρεπάνι τη πόλεω του το έδαφο, πάνω στο οποίο στηρίζεται, και θα διατάξει τα κύματα τη θαλάσση να την καταπιούν. Εκείνα θα υπακούσουν και θα ορμήσουν και από τα δύο μέρη με καταπληκτική ταχύτητα και μεγάλη βοή. Τότε ο κύριο θα ξεκολλήσει τη βάση τη πόλεω από τη γη και θα την σηκώσει ψηλά, στριφογυρίζοντά την σαν μήλο ενώ οι κάδικοι με φρίκι πολύ θα κράζουν αλίμονο. Έπειτα θα τη ρίξει πάνω σε αυτά τα κύματα που θα την κατακλείσουν ορμητικά, θα την σκεπάσουν και θα την παρασύρουν στο φοβερό και αχανέ πέλαγο. Αυτό θα είναι, παιδί μου, επιφάνεια το τέλο τη πόλεό μα. Και όσα σου είπαν ότι θα συμβούν είναι τα δεινά εκείνα που ονόμασε ο κύριο μα Ιησούς Χριστό Αρχείο Δίνων. Μετά την καταστροφή τη πόλεως αυτή, δηλαδή τη Κωνσταντινούπολη, θα ακολουθήσουν τα γεγονότα τη συντελεία. Έτσι λοιπόν αφού θα καταστραφεί η πόλη με τα όλα όσα γίνουν θα έρθουν τα γεγονότα τη συντελείας του κόσμου. Αμέσως μετά όμως αναφέρει σαν γεγονό τη συντέλειας του κόσμου την επανασύσταση του Ισραηλιτικού κράτους. Κάτι το οποίο δηλαδή έχει συμβεί ήδη. Ενώ τα προηγούμενα τα οποία αναφέραμε για την Κωνσταντινούπολη δεν έχουν συμβεί. Γι' αυτό θέλει κάποια προσοχή. Εκτός βέβαια αν όλα τα προηγούμενα τα πούμε ότι δεν έχουν γίνει ή δεν πρόκειται να συμβούν. Συνεχίζω και διαβάζω. Επανασύσταση του Ισραηλιτικού κράτου. Μετά τη συμπλήρωση της βασιλεία των Εθνών, λένε μερικοί ότι ο Θεό θα επανασυστήσει το Ισραηλιτικό κράτος, Για να βασιλεύσει στη γη μέχρι να συμπληρωθεί ο 7ο αιώνα. Δηλαδή μέχρι το τέλο του κόσμου. Επικαλούνται μάλιστα ω μαρτυρία το ακόλουθο του Ισαίου. Και έστε εν τε ημέρε. αρα ο κύριο ο Θεό σημείων εν τη των εθνών. Επιπάντα τα πρόβατα Ιούδα, τα διασκορπισμένα εν της έθνεση και συνάξει τους αποσμένους Ισραήλ, εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, και έστε το Ισραήλ έως την ημέρα, ή εξήλθεν εξ γης Αιγύπτου. Επικαλούντος επίσης και τον Απόστολο Παύλο που λέει, όταν το πλήρωμα των εθνών ήξει, τότε πας Ισραήλ σωθήσετε. Προς ιωταλφα Ιωτάλφα 25-26 έτσι με ένα στόμα υποστηρίζουν αυτά ενώ ο μάρτυς υπόλοιπο προσθέτει πως κατά τον ερχομό του Αντιχρίστου θα πλανηθούν πρώτα οι Ιουδαίοι. Αυτό το έχει άλλωστε βεβαιώσει εκ των προτέρων και ο Χριστός λέγοντά τους «Εγώ ελήλυθα εν το ονόματι του Πατρός μου και ού λαμβάνεται με». «Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το Ιδίο, λείψεστε. λύψε. Ιωάννης ε43 είναι πολύ φανερό ότι θα συγκεντρώσει πάλι ο Θεό του Ισραηλίτε στην Ιερουσαλήμ και θα του ξαναδώσει όσα είχαν και πρώτα. Και τούτο για να ανατρέψει την μέχρι τότε απόφασή του ότι η απώλειά του οφείλεται στον διασκορπισμό. Θα μπορούσαν δηλαδή κατά την ημέρα τη κρίση να απολογηθούν ω εξή στον Χριστό. Αν μα συγκέντρωνε στην Ιερουσαλήμ και μα ξαναέδινε όσα είχαμε, τότε θα πιστεύαμε σε σένα, αφού δεν θα υπήρχε πια λόγο να φθονίσουμε τα έθνη που προτιμήθηκαν τόσο ει μα. Έτσι λοιπόν θα συνεχθούν όλοι μαζί και θα ανακτήσουν ό,τι στερήθηκαν, αλλά θα παραμείνουν στην ίδια πιστεία. Και τότε πώς θα σωθούν όταν μάλιστα την ίδια εποχή θα έρθει ανάμεσά τους ο Αντίχριστος που θα πιστέψουν όλοι τους σε Αυτόν. Σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, ο Θεός δεν ψεύδεται. Εγώ είμαι η αλήθεια, για κιρίτη με το μονογενή του Υιό, με την αποκατάστασή τους. Λοιπόν, θα στερηθούν αυτομάτως από αυτήν την δικαιολογία. Λέγοντα ο Απόστολο Παύλο ότι θα σωθούν, δεν εννοεί ότι θα σωθούν από την αιώνια κόλαση, αλλά από την περιπλάνησή του τόσα χρόνια στα ξένα και από τον ονειδισμό των άλλων λαών και από την ανομολόγητη εντροπή. Θα συναχθούν δηλαδή στην πατρίδα του και θα σωθούν από την δουλεία και τον ζυγό και τον χλεβασμό που τόσα χρόνια υπέφεραν. Δεν θα σωθούν όμω από την αιώνια κόλαση, αφού δεν του έπεισε η θλίψη, ώστε να πιστέψουν στον Χριστό. Πώ θα του πείσει η νομιζομένη χάρις. Ο καταμποντισμός της Αγίας Σοφίας «Πνευματικέ μου πατέρα», είπε ο επιφάνιος, «άφησε αυτά και εξήγησέ μου εκείνο που λέγεται, ότι δηλαδή η Αγία Σοφία δεν θα καταποντιστεί μαζί με την πόλη, αλλά θα μείνει κρεμασμένη στον αέρα, από κάποια αόρατη δύναμη». «Τι λες παιδί μου», αποκρίθηκε ο Ανδρέας, «αφού θα βυθιστεί όλη η πόλης, πώς θα σωθεί η εκκλησία και ποιο θα μπαίνει σε αυτήν για να προσκυνήσει, Μήπως ο Θεός κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, όχι βέβαια. Πάντως στη φήμη αυτή υπάρχει και κάτι αληθινό. Θα μείνει δηλαδή μόνο ο στήλος που βρίσκεται στην αγορά, γιατί κατέχει τους τιμίους ηλους Αυτός μόνο θα διασωθεί, ώστε περνώντας τα πλοία να δένουν επάνω τα σκηνιά τους και να θρυνούν αυτή την επτάλοφη βαβυλώνα, λέγοντας Αλλή μόνο Η μεγάλη η αρχαία πόλη βυθίστηκε. Εδώ κάναμε με επιτυχία τι εμπορικέ μα συναλλαγέ και πλουτίζαμε. Το πένθο τη θα διαρκέσει 40 ημέρε. Εξαιτία τη θλίψη των ημερών εκείνων θα δοθεί το βασίλειο στην πρεσβυτέρα Ρώμη, καθώ επίση στο Σύλλεο και στη Θεσσαλονίκη. Αυτά θα συμβούν όταν θα πλησιάζει η συντέλεια. Οπότε η κατάσταση του κόσμου θα χειροτερεύει. Οι πόνοι και οι συμφορέ θα πολλαπλασιάζονται. Τα βδεληρά έθνη. Κατά το έτος εκείνο θα ανοίξει ο κύριο τις πύλες των Ινδιών, που έκλεισε ο βασιλιά των Μακεδόνων, Αλέξανδρο. Θα βγουν τότε από εκεί οι 72 βασιλείς με τον λαό του, τα λεγόμενα βδεληρά έθνη, που είναι τα πιο συχαμερά από κάθε αηδία και δυσοδεία. Αυτά θα διασκορπιστούν σε όλο τον κόσμο. Θα τρώνε ζωντανού του ανθρώπου και θα πίνουν το αίμα του. Θα καταβροχθίζουν επίση με μεγάλη δονή μυήγε, βατράχου, σκυλιά και κάθε ακαθαρσία. Αλλή μόνο στι περιοχέ από όπου θα περάσουν. Αν είναι δυνατόν, κύριε, α μην υπάρχουν τότε χριστιανοί. Γνωρίζω όμω ότι θα υπάρχουν. Εκείνε οι μέρε θα σκοτεινιάσουν, σαν να φρενούν στον αέρα για όσα από τροπιαστικά θα διαπράξουν εκείνα τα συχαμερά έθνη. Ο ήλιο θα γίνει σαν αίμα, ενώ η σελήνη και όλα τα άστρα θα σκοτιστούν. Καθώ θα τα βλέπουν επάνω στη γη να συναγωνίζονται στην ακαθαρσία. Αυτοί λέει θα κατασκάψουν τη γη, θα κάνουν αποχωρητήρια τα θυσιαστήρια και θα βάλουν τα Άγια Σκεύη σε ατιμωτική χρήση. Τότε όσοι θα κατοικούν στην Ασία α φύγουν στα νησιά των Κυκλάδων. Κατάλληλη γραφή τη των νησιών. Γιατί τα ρηπαρά έθνη δεν θα πάνε εκεί και σπενθήσουν για 660 ημέρε. Έπειτα από όλα αυτά αναφέρει το κεφάλαιο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος. Τότε θα σαρκωθει από την φυλή του δάνου σατανάς. Δηλαδή θα γεννηθεί ο Αντίχριστος. Δεν θα γίνει όμως άνθρωπος με την δική του δύναμη, αλλά θα του πλάσει ο Θεός σκεύος, εχθρό και λιπαρό για να εκπληρωθούν έτσι οι λόγοι των προφητών. Θα πολιθεί λοιπόν από τα δεσμά με τα οποία τον είχε δώσει ο Δεσπότης Χριστός όταν κατέβηκε στον Άδη και θα μπει σε εκείνο το σκεύος που πλάστηκε για αυτόν. Έτσι θα γίνει άνθρωπος, θα ανδρωθεί, θα βασιλεύσει και τότε θα αρχίσει να δείχνει την πλάνη του. Και καθώ λέει σχετικά ο Θεολόγο Ιωάννη, έπειτα θα αρχίσει πόλεμο με τα νησιά των Κυκλάδων. Νησιά, καθώ λέει ο Ισαα, είναι οι εκκλησίε που προήλθαν από του εθνικού. Καπαδέλτα 15 με 16, μύθη 1, ξύσυγμα 19. Τότε θα εμφανιστεί ο Ενόχθ που έζησε πριν από την εποχή του Μεσαϊκού νόμου. Θα εμφανιστεί επίση και ο Ηλία που έζησε κατά τη διάρκεια του νόμου, καθώ και ο Ιωάννη, ο Θεολόγο, που έζησε την εποχή τη Νέα Χάριτο. Αυτοί θα κηρύξουν σε όλη την Οικουμένη για τον καιρό τη συντέλεια και την έλευση του πλανεμένου, καθώ επίση και για την δευτέρα έλευση του σωτήρου μα Ιησού Χριστού. Θα επιτελούν μάλιστα σημεία και τέρατα. Όσοι θελήσουν τότε να του σκοτώσουν ή με άλλον τρόπο να του αδικήσουν, θα βγει φωτιά και θα του κάψει θα ενεργούν με μεγάλη εξουσία και θα ελέγξουν τον Αντίχριστο. Θα φωνευθούν όμως από αυτόν στην Ιερουσαλήμ και τα σώματά τους θα φεθούν άταφα στην μέση της πόλεως. Εκεί θα συγκεντρωθούν οι κάτοικοι και θα τους περιγελάσουν σαν απροστάτευτους. Αποκάλυψη α 5 510. Τα ίδια σώματά τους θα μείνουν τρει ολόκληρε ημέρε στην πλατεία. Κατά τη μέση της τέταρτης ημέρας θα κατεβεί από τον ουρανό ένα περιστέρι λαμπρό, σαν αστραπή. Αυτό θα περπατήσει επάνω τους και θα τους δώσει ζωή. Τότε οι Άγιοι θα δυναμώσουν και θα σηκωθούν όρθιοι και όσοι τους δουν, πολλοί θα τρομάξουν. Εκείνη τη στιγμή θα ακουστεί φωνή από τον ουρανό που θα λέει «Ανεβείτε φίλοι μου κοντά μου». Αμέσως θα κατεβεί ένα σύννεφο που θα τους σηκώσει και θα τους εγκαταστήσει στον παράδεισο. Εκείνος ο πλανεμένος και μάταιος ο Αντίχριστος θα ταλαιπωρήσει υπερβορικά του χριστιανού τη εποχή μέχρι την τελευταία του αναπνοή με θλίψει και φοβερέ τιμωρίε. Όποιο δεν πλανηθεί και δεν πιστέψει σε αυτόν, θα αναδειχθεί εκλεκτό και άξιο φίλο του Χριστού. Όλοι βεβαίω οι Άγιοι είναι μακάρι. Τρει μακάρι όμω θα είναι όσοι μαρτυρήσουν την εποχή του Αντιχρίστου. Θα του περιμένει παντοτινά υπερβολική δόξα και αγαλίαση. Θα ακολουθήσει τότε φοβερό πόλεμο μεταξύ του Αντιχρίστου και του Δεσπότου Χριστού Μόλι δηλαδή αντιληφθεί ο Αντίχρηστο ότι ο κόσμο πλησιάζει στο τέλο του, θα κάνει μανιασμένο, αντίπραξη στον ουρανό, θα ρίξει αστραπέ και βροντέ και θα κάνει τέτοιου κτύπου, ώστε από τον ήχο τη βουή να δονείται το σύμπαν και να αντυχεί φοβερά. Ποιο τότε, παιδί μου, δεν θα φοβηθεί και δεν θα φρίξει. Μακάρι θα είναι όπω είπα προηγουμένω εκείνη τον οποίο δεν θα κλονιστεί η πίστη στον Χριστό, τον αληθινό μα Θεό, που σαρκώθηκε και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο Μαρία. Μακάρι επίση εκείνοι που θα πεθάνουν για την αγάπη του Χριστού και θα ελέγξουν θα τον δράκοντα και την πλάνη του. Μακάρι όσοι θα υψώσουν το ανάστημά του εναντίον του και θα ελέγξουν με γενναιότητα τα ατοπήματά του. Αυτά έλεγε ο Μακάριο ενώ ο επιφάνιο θρενούσε από τα βάθη τη ψυχή του, ακούγοντα όσα επρόκειτο να συμβούν στην οικουμένη. Έπειτα ρώτησε τον Όσιο Ανδρέα: Πε μου, σε παρακαλώ, πώ θα εξαλειφθούν οι άνθρωποι από την γη και πώ θα γίνει η ανάσταση. Άλλου παιδί μου θα σκοτώσουν τα βεληρά έθνη, άλλοι θα θανατωθούν στου πυκνού πολέμου, ενώ άλλου θα εξολοθρεύσει ο Αντίχρηστο. Σε όσου θα πιστέψουν και θα προσκυνήσουν τον Αντίχρηστο, θα στείλει ο κύριο σύμφωνα με την προφητεία του Ιεζεκήλ φτερωτά θηρία που θα έχουν στην ουρά του βούκεντρα γεμάτα δηλητήριο. Όσοι λοιπόν δεν θα έχουν στα μέτωπα του σώα και ακέραιη τη φραγίδα του Χριστού, θα δοκιμάσουν φρικτό θάνατο από το κέντρο και το δηλητήριο των θηρίων τότε οι Άγιοι που διαφύλαξαν με πολλή αγώνα τη σφραγίδα του Χριστού ακέραιοι, θα μεταναστέψουν στα βουνά και στι ερημιέ. Ο κύριο όμω με την θεϊκή του δύναμη θα του συγκεντρώσει στην Αγία Πόλη τη Σιών. Αυτοί είναι όσοι έχουν γραφεί στο βιβλίο τη ζωή. Όταν ο Αντίχρηστο νικηθεί και οδηγηθεί εχμάλωτο μαζί με του άλλου δαίμονε στο κριτήριο και δικαστεί για τι ψυχέ που οδήγησε στην απώλεια, τότε θα σαλπίσει σάλπιγγα και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. Έπειτα όσοι θα έχουν απομείνει ζωντανοί την ώρα τη Δευτέρα Παρουσία θα γίνουν, καθώ είπε ο Παύλο, ερυπεί οφθαλμού, από φθαρτή άφθαρτη, και θα αρπαγούν μαζί με του αναστημένου νεκρού, μέσα σε νεφέλε, για να προπαντήσουν τον κύριο στον αέρα. Α Θεσσαλονίκη Δέλτα 17. Όποιο λοιπόν δει τα βδεληρά έθνη να έρχονται στον κόσμο, α γνωρίζει πω όλα όσα πρόκειται να συμβούν βρίσκονται επιθύρε και πως ο Κρητής έρχεται για να αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Αυτά είπε ο μακάριος Ανδρέας στον επιφάνιο, παρούσεις μάλιστα και της ταπεινότητό μου, έτσι μείναμε εξάγρυπνοι όλη τη νύχτα. Όταν χτύπησε το ξυλοσήμαντρο, ξεκίνησε ο επιφάνιος για την εκκλησία, ενώ ο μακάριος Ανδρέας έμεινε στο σπίτι προσευχόμενος.